Μια φορά κι έναν καιρό σ' ένα δάσος σκοτεινό κατοικούσε μια γριά που είχε 11 παιδιά. Το να πήγε για κυνήγι, τ' άλλο κίνησε να φύγει για ταξίδι μακρινό, πέρα στον ωκεανό. Πέντε πήρανε τα μάξι να πουλήσουνε μετάξι, τ' άλλα δυο πήγαν φαντάρι κι άλλο ένα στο φεγγάρι. Έτσι μένει στη γριά ένας γιώκας μοναχά. Βασιλιάς περνά μια μέρα με ωραία θυγατέρα που της πήρε τη μιλιά κάποια μάγισσα κακιά. Ο κακός ο δράκος πάλι είχε μέλι στο μπουκάλι. Όποιος έτρωγε το μέλι ψάρευε μεγάλο χέλι, και το χέλι στο τηγάνι όποιος τόλμαγε να βάνει έβγαζε μεγάλη γλώσσα και καθάριζε σαν γλώσσα. Λέει ο βασιλιάς στο νιό, ποιος θα πάει στο βουνό να βρει το κακό τσακάλι να το βάλει στο μπουκάλι. Και του μπουκαλιού το μέλι να το φάει και να βρει χέλι, να το φέρει στο παιδί μου και να πάρει την ευχή μου. Κίνησε το νιό παιδί και φοβάται μη χαθεί, μα κι οι άλλοι στο παλάτι άγρυπνοι δεν κλείνουν μάτι. Πώς εγέννηκε το πράγμα θα το δούμε απόψαν τάμα, κι όποιος όρεξη δεν έχει ως εδώ και μη παρέκει. Εγώ δεν έχω όρεξη. Ορίστε. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Ησυχία παρακαλώ. Ξαναρχίζω. Πώς εγέννηκε το πράγμα θα το δούμε απόψαν τάμα, κι όποιος όρεξη δεν έχει ως εδώ και μη παρέκει. Ούτε εγώ δεν έχω όρεξη. Ορίστε. Δεν το θέλουμε το παραμύθι σου. Δεν μας αρέσει. Μα γιατί δεν σας αρέσει? Γιατί αυτά τα βαρεθήκαμε. Θέλουμε μια ιστορία χωρίς δράκους και μάγισσες. Χωρίς παλάτια και βασιλοπούλες. Να έχει μόνο παιδιά σαν και εμάς. Και μεγάλους σαν τους μεγάλους που ξέρουμε. Κατάλαβες? Κατάλαβα, αλλά εγώ τέτοια ιστορία που λέτε εσείς δεν ξέρω. Ξέρουμε όμως εμείς. Και πώς τη λένε την ιστορία σας? Ο Μορμόλης. Ο Μορμόλης. Πρώτη φορά μου το ακούω αυτό. Μα τι είναι ο Μορμόλης? Ο Μορμόλης είναι Μορμόλης και εμείς είμαστε εμείς. Ο Μορμόλης είναι Μορμόλης και εμείς είμαστε εμείς. Ο κύριος και η κυρία Χαζοπέτρου είχαν ένα ωραίο σπίτι στην εξοχή. Είχαν ακόμη δύο ανήψια, τη Μάντα και το Ρίκι, που πέρναγαν τις διακοπές τους κοντά στο θείο και τη θεία και έπαιζαν στον όμορφο κήπο τους. Όλα πήγαιναν μια χαρά. Ένα βράδυ όμως, όταν ο θείος και η θεία είπαν στα παιδιά «Ώρα για ύπνο! Γρήγορα στα κρεβάτια σας!» Τα παιδιά απάντησαν «Ο Μορμόλης λέει άμα δεν ιστάζεις δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις για ύπνο!» «Να πηγαίνεις για ύπνο άμα δεν ιστάζεις, αυτό είναι κουταμάρα!» «Μάντα!» «Δεν το λέμε εμείς, ο Μορμόλης το λέει!» «Μα τι είναι τέλος πάντων αυτός ο Μορμόλης?» «Ο Μορμόλης είναι ο Μορμόλης!» Θα τα κάνει μια χαρά. Κι αν θυμώνουν οι μεγάλοι, εμείς δεν δίνουμε.
Μορμόλης έχει κέφι. Όταν όλοι δεν μιλούν και κρατεί μεγάλο τέφι. Να χορεύουν, να χορεύουν, να γελούν. Αν πατήσετε τον γκάλο, ο Μορμόλης σας δαγκώνει. Αν δεν δώσετε ρεγάλο, ο Μορμόλης εσπαθώνει. Να κλάστα σκάσει και ο γκρινιάρης θα σοπάσει. Και όποιος κλαίει και πονά, ο Μορμόλης τον τσιμπά. Τι είναι τάχα ο Μορμόλης? Με στη θεία και στο θείο. Πράμα ανθρώπος θηρίο. Με στο θείο. Με στη θεία να χαρεί. Ο Μορμόλης είναι Μορμόλης και εμείς είμαστε εμείς. Ο Μορμόλης είναι Μορμόλης και εμείς είμαστε εμείς. Α, μάλιστα. Πάντως όπως και να έχει το πράγμα, αυτός ο Μορμόλης είναι αυθάδης. Όχι, είναι πολύ λογικός. Ενδιαφέρον, πολύ θα ήθελα να τον γνωρίσω. Πού είναι? Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε περίπατο. Ή μπορεί να έφυγε ταξίδι. Ο θείος και η θεία μπήκαν σε μεγάλη περιέργεια. Τι να ήταν τάχα αυτός ο Μορμόλης? Μια φορά και έναν καιρό ζούσαμε ζωή και κότα. Κι ο Μορμόλης ήρθε εδώ. Και δεν ζούμε. Και δεν ζούμε σαν και πρώτα. Πας να ανοίξεις το ψυγείο, ο Μορμόλης σε κοιτά. Μπαίνει στο λεωφορείο, ο Μορμόλης σε σκουντά. Είναι μες στο πορτοφόλι, διπλωμένο στα λεφτά. Και πληρώνεις με Μορμόλη, στο Μορμόλη, στο Μορμόλη δανεικά. Όταν πας στο περιβόλι, τη σφαίρα να σου κρατά. Και ποτίζεις με Μορμόλη, του Μορμόλη, του Μορμόλη τα φυτά. Ο Μορμόλης είναι το στοιχείο της πόλης. Ο θείος και η θεία ρώτησαν από εδώ, ρώτησαν από εκεί, αλλά κανένας δεν τον ήξερε το Μορμόλη. Τελικά ρώτησαν και το γείτονα, τον κύριο Μπουρίνια, που όλο γκρίνιαζε γιατί τα παιδιά έκαναν φασαρία. Για πέστε μου, κύριε Μπουρίνια, εσείς τον γνωρίζετε το Μορμόλη? Αν τον γνωρίζω, πολύ καλά μάλιστα. Πώς? Τον γνωρίζετε? Τι σόι άνθρωπος είναι? Άνθρωπος? Μα δεν είναι άνθρωπος, ένα κουτί είναι. Ένα κουτί? Ναι, ένα κουτί. Ένα κουτό κουτί και τίποτα παραπάνω. Ο θείος και η θεία παραξενεύτηκαν ακόμη περισσότερο. Τι είδους κουτί να ήταν αυτό που να μιλάει στα παιδιά? Κουτί, σαν τι μπορεί να είναι? Ίσως είναι τηλεόραση. Μα βέβαια, βέβαια τηλεόραση είναι. Όλες αυτές οι απέσιες οι εκπομπές. Τώρα λένε στα παιδιά από την τηλεόραση ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν για ύπνο. Ακού πράγματα. Αγισίλε, τηλεφώνησε αμέσως στην τηλεόραση. Ο θείος τηλεφώνησε στην τηλεόραση και σε λίγο έφτασε ένας άνθρωπος που του είπε. Κάποιο λάθος γίνεται, κύριε Χαζοπέτρο. Εμείς στην τηλεόραση δεν έχουμε κανένα μαρμάλι. Μαρμόλι! Μορμόλι, έστω! Μα μου φαίνεται πως ο κύριος Μπουρίνιας είπε ότι πρόκειται για ένα κουτί. Και φυσικά εμείς σκεφτήκαμε ότι θα ήταν κουτί τηλεόρασης. Μια στιγμή. Δηλαδή, εσείς δεν έχετε τηλεόραση? Όχι! Ακούσε, εκεί δεν έχουνε τηλεόραση. Πού ακούστηκε αυτό? Να, εδώ, εδώ που δεν έχουμε. Ευτυχώς! Μα η τηλεόραση είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο. Μέσα στο σπίτι σε κάθε γωνιά ένα κουτάκι σαλεύει. Ανάβει, σβήνει με δύο κουμπιά και τους μεγάλους μαγεύει. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ κάποιος το βάζει. Μικρή και μεγάλη μες στο σκοτάδι κάνουμε χάζι. Η μανούλα στην κουζίνα μαγειρεύει και ξεχνά.
Η γιαγιά καεί ματίνα, χασμουριέται μα κοιτά. Ο παππούς που τρώει σούπα και κρεμιέται στο κουτί. Πιάνει με τα αυτιά την κούπα, με τη μύτη το ψωμί. Γύρω γύρω καθισμένη και στη μέση λαμπερή, τηλεόραση αναμένη κι ο Μανώλης στο σκαμνί. Έχω μια στην τουαλέτα κι άλλες πέντε στο σαλόνι. Τρεις κυλούν με βαγονέτα, έχω μια και στο μπαλκόνι. Η γιαγιά ξετρελαμένη δεν κουνάει από το σπίτι. Το βαρτάνι περιμένει να φανεί στο νεροχύτη. Ο μπαμπάς με το ξηράφι κόβεται συχνά και βρίζει. Η μαμά φτιάχνει πιλάφι και ξεχνά να βάλει ρύζι. Το θαυματουργό κουτί το λατρεύουν οι κουτί. Στο κουτί κουτός κοιτά κουταμάρε στη σειρά. Πρέπει να φύγω. Όπου να είναι αρχίζει η εκπομπή. Ποια εκπομπή? Πού να ξέρω. Όποια να είναι. Σημασία έχει να βλέπεις τηλεόραση. Ήρθε η ώρα να εξηγήσουμε στα παιδιά τι είναι ο Μορμόλης. Εντάξει. Λοιπόν, ο Μορμόλης είναι ένα σκέτο κουτί. Ένα παλιό ξύλινο κουτί. Μια μέρα εκεί που παίζαμε το βρήκαμε στην αποθήκη. Και το βαφτίσαμε Μορμόλη. Και φανταζόμαστε ότι ο Μορμόλης είναι ζωντανός. Και κουβεντιάζουμε μαζί του. Όπως τα κουβεντιάζαμε με μια κούκλα ή με ένα αρκουδάκι. Με ένα κουτί όμως είναι πολύ πιο αστείο. Γιατί οι μεγάλοι δεν το καταλαβαίνουν. Και τους φαίνεται μυστήριο. Και αλήθεια, οι μεγάλοι δεν τον καταλαβαίνανε το Μορμόλη. Θυμώνανε και θέλανε να τον πάρουν και να τον καταστρέψουν. Ο κύριος Μπουρίνιας μάλιστα πήρε το πριόνι του για να τον κάνει κομματάκια. Όμως τα παιδιά τον κρύψανε και κρύφτηκαν και εκείνα. Τότε ο κύριος Μπουρίνιας θύμωσε ακόμη περισσότερο και φώναζε. Α, δεν τον έχω πια τα παλιόπαιδα! Μου τρυπήσανε τα αυτιά με τη γαϊδούρα φωνή τους! Μου τρυπήσανε τα αυτιά με τη γαϊδούρα φωνή τους! Δεν έχω άλλο πια την κακή ανατροφή τους! Μη μου γλωσσοκοπανάς, το κεφάλι μου πονάς! Μη μου γλωσσοκοπανάς, το κεφάλι μου πονάς! Με εκνευρίζεις και μιλάς, κι αν σωπαίνεις και γελάς! Ελάτε να τα φτιάξουμε! Τα μούτρα σε διασπάσουμε! Αυτός ο άνθρωπος έχει μεγάλη γκρίνια. Θαρώ πως οι μεγάλοι μοιάζουν του μπουρίνια. Αχ, οι μεγάλοι πολύ συχνά δεν έχουν γνώση σαν τα μωρά. Αχ, οι μεγάλοι πολύ συχνά δεν έχουν γνώση σαν τα μωρά. Άκου θράσος, άκου ανέδεια. Ένα μου απομένει, πάω να φωνάξω την αστυνομία. Μόλις έφυγε ο κύριος Μπουρίνιας, ο Ρίκης και η Μάντα πήρανε το Μορμόλι και πήγανε στον κήπο να παίξουν και να χαρούνε τη λιακάδα. Θαύμα αυτός ο κήπος. Θα ήθελα να είχαμε και στο σπίτι έναν. Όμως στις πόλεις δεν υπάρχουν κήποι. Πώς και στις πόλεις υπάρχουν κήποι. Αλλά το καλοκαίρι ξαπλώνουν εκεί οι μεγάλοι και λιάζονται. Για πήγαινε και ρώτα να μεγάλο με μεγάλο κήπο. Μπορώ να παίξω στον κήπο σας, κύριε? Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Μπορώ να παίξω στον κήπο σας? Τι, να παίξεις στον κήπο μου? Δεν είσαι στα καλά σου. Η φασαρία, τα ξεγονιτά, να μου τσαλαπατήσεις τα λουλούδια, να μου καταστρέψεις το γρασίδι. Αυτό θα ήτανε τράλα. Δηλαδή θαύμα.
πιάνει το παράπονο και κλαίω. Να βλέπω κήπους φαλιστούς στα κάγκελα παιδιά σκαρφά. Πιάνει το παράπονο και κλαίω να βλέπω τείχους με γυαλιά, να μη μ' αφήνουν να χοροπηδάω καθώς τα Ξέρω, Μάντα, δίκιο έχεις. Δεν χαίρεσαι που έχουμε τουλάχιστον στις διακοπές μας έναν κήπο και δεν παίζουμε στον δρόμο να μας κυνηγάει συνέχεια ο αστιφύλακας. Ωχ, νάτος, τον έφερε ο κύριος Μπουρίνιας. Να, αυτό το κουτί το βλέπετε, κύριε αστιφύλαξη. Αυτός είναι ο Μορμόλης. Με αυτό το πράγμα αρχινήσαν όλα. Να τον συλλάβετε. Ποιον? Το Μορμόλη. Το κουτί, δηλαδή το Μορμόλη. Αυτό δεν μπορώ να το συλλάβω. Το πολύ πολύ να το κατασχέσω. Μα αυτός είναι ο Μορμόλης μας. Καλύτερα να μην τον αγγίξετε. Δαγκώνει. Μην τα πιστεύετε. Κατασχέστε το κουτί, αλλιώς θα σας αναφέρω στον δήμαρχο. Ο Μορμόλης ό,τι κάνει θα το κάνει μια χαρά. Κι αν θυμώνουν οι μεγάλοι, μης δεν δίνουμε, μης δεν δίνουμε παρά. Αν πατήσετε τον Γάλλο, ο Μορμόλης σας δαγκώνει. Αν δεν δώσετε ρεγάλο, ο Μορμόλης ξεσπαθώνει. Κάθε φωνακλάς θα σκάσει κι ο Γκρινιάρης θα σοπάσει. Κι όποιος κλαίει και πονά, ο Μορμόλης τον τσιμπά. Ο Μορμόλης έχει κέφι όταν όλοι δε μιλούν και κρατεί μεγάλο ντέφι να χορεύουν, να χορεύουν, να γελούν. Ο Μορμόλης είναι το στοιχείο της πόλης. Ο Μορμόλης είναι το στοιχείο της πόλης. Έτσι ο αστιφύλακας πήρε το Μορμόλη και τον πήγε στο δήμαρχο. Ο Ρίκης και η Μάντα ήταν πολύ στενοχωρημένοι. Ακούσε εκεί να συλλάβει το Μορμόλη. Πρέπει να τον ελευθερώσουμε. Πάμε γρήγορα στο δήμαρχο. Ρίκη, Μάντα, σήμερα έχει ωραία μέρα. Θα φάμε στον κήπο. Ελάτε, παιδιά, καθίστε. Εγώ δεν έχω καθόλου όρεξη. Τι συμβαίνει?
Είναι ώρα φαγητού και θα φάμε. Κάθε μέρα έτσι κάνουμε. Και τα παιδάκια πρέπει να τρώνε πολύ για να μεγαλώσουν και να γίνουν γερά. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή όρεξη. Εγώ δεν πεινάω. Μα πρέπει να φάτε κάτι. Ο Μορμόλης λέει τα παιδιά να τρώνε όταν πεινάνε και όχι όταν πρέπει. Μα πού είναι ο Μορμόλης? Στο δήμαρχο. Στο δήμαρχο? Μάλιστα. Και είπε να πάμε κι εμείς αμέσως. Μας περιμένει ο Μορμόλης. Και ο δήμαρχος. Αν είναι έτσι, δεν πρέπει να κάνουμε τον κύριο δήμαρχο να περιμένει μπρος στο δρόμο. Τα παιδιά έφυγαν και ο θείος με τη θεία συνέχισαν το φαγητό τους. Δεν μου λες, σοβαρά το είπες? Ποιο? Να πάνε τα παιδιά στο δήμαρχο γιατί τα περιμένει ο Μορμόλης. Φυσικά. Το φαντάζεσαι, ο ανιψιός μας και η ανιψιά μας με τον κύριο δήμαρχο. Και ο Μορμόλης. Και. Για πες μου, πώς έφτασε ο Μορμόλης στο δήμαρχο? Από πότε άρχισαν τα κουτιά να πηγαίνουνε περίπατο? Είδες, εκεί το φτάσανε, μαρωστήσανε. Μαρώστησε ο Μορμόλης, μαρώστησε. Βλέπω το Μορμόλη, τρέμουνε τα πόδια, τρέμουνε τα χέρια, σαν μιλούν γι' αυτό. Τρέμει το κεφάλι, έχω καρδιοχτύπη και σπαζοχολιάζω σαν μιλούν γι' αυτό. Κι όμως ξέρω ότι ο Μορμόλης είναι ένα παλιό κούτι κι είμαι εγώ κουτός. Με έχουνε τρελάνει, με έχουνε βασκάνει, έχουνε σαλέψει τα συλλογικά. Το έχουν παρακάνει, με έχουνε πλανέψει, με έχουνε μαγέψει τα μορμολικά. Βοήθα με Μορμόλη, σώσε με Μορμόλη, Άγιε μου Μορμόλη και θαυματουργέ, βάστα τα μυαλά μου, κράτα την καρδιά μου, δώσ' μου την υγειά μου, παντοδύναμε. Στο μεταξύ τα παιδιά είχαν φτάσει στο γραφείο του δημάρχου, όπου ήταν και ο αστιφύλακας με το Μορμόλη. Ο δήμαρχος τα είχε χαμένα. Τι είναι αυτό το κουτί? Ποιο κουτί? Αυτό εδώ. Μα αυτό δεν είναι κουτί. Αυτός είναι ο Μορμόλης. Τι είναι ο Μορμόλης? Ο Μορμόλης είναι Μορμόλης και εμείς είμαστε εμείς. Ο Μορμόλης είναι Μορμόλης και εμείς είμαστε εμείς. Σε μπελώδες με έβαλες στη φύλαξη. Μα ο κύριος Μπουρίνιας. Είναι ένας γερογκρινιάρης, λέει ο Μορμόλης. Έτσι, ε. Τώρα θα δεις. Θα σου δώσω εγώ μία. Αλ. Απαγορεύεται. Μα είμαι ο δήμαρχος. Και οι δήμαρχοι δεν επιτρέπεται να δέρνουν ξένα παιδιά. Λέει ο Μορμόλης. Όχι, δεν το λέει ο Μορμόλης. Το λέει ο νόμος. Αχ, κύριε δήμαρχε, δώστε μας πίσω το Μορμόλη και θα σας αφήσουμε ήσυχο. Θα το προτιμούσα κι εγώ, αλλά. Αλλά ο κύριος Μπουρίνιας είναι φίλος μου και αν το μάθει θα θυμώσει. Για δες, φοβάται τον Μπουρίνια. Παρατήρησες ότι όλοι οι μεγάλοι φοβούνται κάποιους άλλους μεγάλους? Φοβάται ο δήμαρχος τον κύριο Μπουρίνια, η θεία μου φοβάται την αγορανομία. Ο αστυνόμος του δήμαρχου την κρίνια, ο κύριος Μπουρίνιας τα χάνει μπρος τη θεία. Ο ένας τρέμει τον άλλο και ο μεγάλος το μεγάλο. Όμως όλοι, 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 όλοι φοβούνται το Μορμόλη. Φοβάται η μάνα μου το θείο τον Αργύρη, φοβάται και ο πατέρας τον προϊσταμένο του. Ο θείος κρύβεται στο σπίτι τον νοικοκύρη, ο δάσκαλος χλωμιάζει μπροστά στον υπουργό του. Ο ένας τρέμει τον άλλο και ο μεγάλος το μεγάλο. Όμως όλοι, 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 όλοι φοβούνται το Μορμόλη. Και ο Μπακάλης
στο δύσκολο πελάτη. Ο δύσκολος πελάτης φοβάται τη γύρα του. Εκείνη τρέμει το δίπλανον εργάτη, κι αυτός με τη σειρά του τρέμει τα αφεντικά του. Ο ένας τρέμει τον άλλο και ο μεγάλος το μεγάλο. Όμως όλοι, 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 όλοι φοβούνται το μορμόλι. Και γιατί φοβούνται τα παιδιά? Γιατί φοβούνται οι μεγάλοι. Ο ένας τρέμει τον άλλο και ο μεγάλος το μεγάλο. Όμως όλοι, 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 όλοι φοβούνται το μορμόλι. Εγώ δεν φοβάμαι τον μορμόλι. Φοβάσαι όμως τον Μπουρίνια. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να πείτε του Μπουρίνια ότι δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα και ότι δυστυχώς εμείς ξαναπήραμε τον μορμόλι, έτσι? Πού πάτε, πού πάτε? Φύγανε. Τι θα κάνω τώρα? Αν το μάθει ο κύριος Μπουρίνιας θα μου κόψει την καλημέρα. Θα με βγάλει από δήμαρχο. Καλύτερα να εξαφανιστώ για λίγον καιρό. Και αλήθεια, μόλις έφυγε ο δήμαρχος, έφτασε ο κύριος Μπουρίνιας μαζί με τον κύριο Χαζοπέτρο. Ήταν πολύ θυμωμένος και φώναζε. Μα είναι κύριος δήμαρχος, θέλω τον κύριο δήμαρχο. Θέλετε να του ζητήσετε τίποτα? Να καταστρέψει το μορμόλι! Να κομματιάσει το κουτί! Κοιτάξτε, κοιτάξτε αυτόν τον άνθρωπο! Είναι πολύ άρρωστος! Ξέρετε από τι? Από το μορμόλι! Βλέπετε, ούτε τη λέξη δεν μπορεί να ακούσει! Μόλις ακούει τη λέξη μορμόλι! Κλαίει! Υποφέρει! Αν δεν εξαφανιστεί γρήγορα αυτό το επικίνδυνο κουτί, θα αρρωστήσει ολόκληρη η πόλη από μορμολίτιδα! Ένα μου απομένει! Ένα μου απομένει! Φωνάχτε το στρατηγό! Μήπως το παρακάνουμε? Θα ασχοληθεί τώρα ολόκληρο στρατηγός με το μορμόλι? Ορίστε, ορίστε! Το βλέπετε κι εσείς! Κλαίει! Γρήγορα φωνάξτε το στρατηγό! Ως εδώ και μη παρέχει το ποτήρι γέμισε. Σημαδεύω με του φέκι όποιο λόξο δρομίσε. Κεραυνούς θα ξαπολύσω φοβερά στραποδροντά. Με φωτιές θα πολεμήσω και ψηλά παγωβουνά. Με φωτιές θα πολεμήσω και ψηλά, και ψηλά, και ψηλά παγωβουνά. Χάνω την υπομονή μου και θα γίνω η ένα. Θα φορέσω τη στολή μου, θα κρατήσω τριένα. Κράζει τώρα, κράζει ώρα, όχι άλλα πείσματα. Θα γεμίσει όλη η χώρα ζωηρά σαλπίσματα. Θα γεμίσει όλη η χώρα ζωηρά, 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 ζωηρά σαλπίσματα. Ζωηρά, ζωηρά, ζωηρά σαλπίσματα. Ο στρατηγός ήρθε κι αυτός με ένα μεγάλο κανόνι για να εξολοθρεύσει το μορμόλι. Όμως και εκείνος δεν κατάφερε τίποτα. Τα παιδιά τον τρομάξανε και έφυγε τρέχοντας. Τότε ο κύριος Μπουρίνιας πήγε και παραπονέθηκε στον υπουργό. Στο μεταξύ τα παιδιά κρύψανε το μορμόλι κάτω από το τραπέζι και τον σκεπάσανε με το τραπεζομάντιλο. Σε λίγο ήρθε και ο υπουργός μαζί με τον αστιφύλακα. Δεν μου λες αστιφύλαξη. Πού είναι αυτός ο μάρμερ... Μορμόλις! Εδώ μέσα πρέπει να είναι, κύριε υπουργέ. Εσείς οι δυο, πού τον τρυπώσατε? Κρύφτηκε. Αλλά δεν λέει πού. Εμπρός λοιπόν, τι περιμένετε? Έρευνα! Ψάξτε! Ψάχνω, ψάχνω, ξετρυπώνω, έχω μύτη και τυχόνο. Ακούσα γενναίο κρότο, κάποιο τρίξιμο. Σα
σαν να τρώει λαγοσκαρότο. Ήταν βήξιμο, δεν καταλαβαίνω γρή, δεν με νοιάζει και το βρει. Θα μου μείνει το γυνάτι, αφού γράσου παρακεί. Θα ρω πως θα φωνάξω τη χώρο φυλακή. Ορκίζομαι υπουργικά να βρω τον παλιό μασκαρά. Υπουργός αν κάνει όρκους, βρείτε γρήγορα εν όρκους. Ο Μορμόλης είναι εκεί κι όλους μας πολιορκεί. Ο Μορμόλης είναι εδώ κι όπου να'ναι θα τον βρω. Ψάχνω, 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 ψάχνω. Κάτι είναι εδώ κάτω από το τραπέζι. Τι είναι αυτό? Ο Μορμόλης. Κάτι έχει μέσα. Πρέπει να τα ανοίξω. Και στα αλήθεια κάτι είχε μέσα ο Μορμόλης. Γιατί ο Ρίκης και η Μάντα, όταν έπαιζαν μαζί του και τρώγανε γλυκά, του δίνανε και εκείνου να φάει. Έτσι ο Μορμόλης ήταν γεμάτος γλυκά. Ο υπουργός δοκίμασε ένα και του άρεσε πολύ. Ύστερα έφαγε και τα υπόλοιπα και έφυγε ενθουσιασμένος, χωρίς να νοιάζεται πια για το Μορμόλη. Ο Μπουρίνιας όμως δεν το έβαζε κάτω. Ήρθε πάλι θυμωμένος. Εδώ είναι ο Μορμόλης, ε! Τώρα θα τον πάρω και θα τον κάνω κομματάκια. Και θα τον κάνεις ό,τι θέλεις. Τι να το κάνουμε το παλιόκουτο? Παλιόκουτο? Τόση φασαρία για ένα ξύλινο κουτί. Πάμε να φύγουμε, τον βαρέθηκα. Τα παιδιά έφυγαν και ο Μπουρίνιας πήρε το πριόνι του και έκανε το κουτί κομμάτια. Η θεία πολύ στενοχωρέθηκε. Αγριάνθρωπε, τον καημένο το Μορμόλη, Ρίκη, Μάντα, ελάτε! Τι τρέχει, θεία? Για δες, ο κακομύρης ο Μορμόλης σας. Μα αυτός δεν είναι ο Μορμόλης, αυτά είναι παλιόξυλα για κάψιμο. Αυτό το σωλήνατι τον φέρατε μαζί σας. Ποιο σωλήνα? Αυτό που κουβαλάτε, αυτό είναι το μπουρί από τη Σόμπα. Αυτό δεν είναι μπουρί. Ούτε σωλήνας. Αυτός είναι ο Μορμόλης. Ο Μορμόλης. Θα τον κάνω κι αυτόν κομμάτια! Ο κύριος Μπουρίνιας έκοψε τον μπουρί στα δύο και ο Ρίκης είπε: Τώρα έχουμε δύο Μορμόλιδες! Τότε ο Μπουρίνιας έκοψε τον μπουρί στα τρία και η Μάντα είπε: Τώρα έχουμε τρεις Μορμόλιδες! Και αμέσως ο Μπουρίνιας έκοψε τον μπουρί στα τέσσερα και ύστερα στα πέντε. Και ο θείος και η θεία είπαν: Τέσσερις Μορμόλιδες! Πάντα Μορμόλιδες! Μπράβο, θείε! Επιτέλους, κατάλαβε κι αυτός! Κύριε Χαζοπέτρο,
Είστε βέβαιος πως όλοι αυτοί εδώ είναι μορμόλιδες? Το βλέπετε και μόνος σας, λέει ο Μορμόλης. Μα εγώ όμως... Και πάψε πια να γκρινιάζεις, λέει ο Μορμόλης. Πήρε τέλος το παιχνίδι, κουραστήκαμε του θεάτρου το σανίδι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.